كان من ريفيو تو بريفيو تو نيو وورلد. Μετά την απογοήτευση από εκείνο το τρομερό και φοβερό και άθλιο ταυτόχρονα Bless Online, το οποίο έκανα και review και θα βρείτε το link παρακάτω, η οποία αποτυχία του οδήγησε και σε κλείσιμο του game ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του, έψαχνα πάλι για ένα καινούριο MMORPG. Αυτό που βρήκα στο δρόμο ήταν το New World, το οποίο παρόλο που ήμουν ασυφτικός στην αρχή, γιατί το βασικό κομμάτι με τα σκύλια που είχε στη διάθεσή σου είναι περιορισμένα σε αριθμό, και μου φάνταζε πολύ απλό και μειονεκτικό σε σχέση με άλλα games όπως Rift, Lotro, Aeon και Terra, με 3-4 μπάρες με τη skill. Ευτυχώς το ξανασκέφτηκα και δεν με απόθεσε από το να το ψάξω σε βάθος και δεν το μετάνιωσα, μιας και με κράτησε ευχάριστα απασχολημένο μέχρι και την τελευταία μέρα του preview. Και αφού περάσαμε το κλασικό cutscene που σε βάζει στο πνεύμα, τι θα ακολουθήσει και το αρκετά μέτριο προς κακό character builder, που το μόνο που ξεχώριζε είναι ότι μπορείς να έχεις γυναίκα με μουσια. What the fuck! Ναι, γυναίκα με μουσια, το είδα και αυτό. Και ας ξεκινήσουμε με το δυνατό κομμάτι του game. Ατμόσφαιρα και λεπτομέρεια. Που είναι οι δύο λέξεις κλειδιά για αυτό το preview. Έτσι, ακούσατε έτσι preview και μιλάμε ήδη για λεπτομέρεια. Γραφικά, animation, διαχείριση φως, διαχείριση το νερό, το οποίο είναι από τα καλύτερα σημεία του στα γραφικά. Επίσης, η μουσική, αν και λίγο χαμηλά για τα γούστα μου, και αυτή στο κλίμα, αν και χρειάζεται περιορισμένα περισσότερα μουσικά κομμάτια, ειδικά στο combat, είναι λίγο repetitive. Επίσης, τα sound effects, ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Καλύτερο παράδειγμα του ήχου, ας πούμε, της αξίνας, του Masked, να ηχούν διαφορετικά ανάλογα την περιοχή που βρίσκεσαι. Αυτή η σημασία ξαναλέω λοιπόν στη λεπτομέρεια. Γραφικά ήχο κάνει τεράστια διαφορά και συνδυασμό με animation και το gathering των crafting items, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα και τα οποία πρέπει να ψάχνεις καθώς γυρίζεις. Βοηθάει απίστευτα στο immersion που έχει αυτό το game, το survival game MMO, το New World. Το καλύτερο και πιο διασκεδαστικό feature του game όμως είναι άλλο. Και δεν είναι άλλο από το communication ή free voice όπως το λέω και που το ανακάλυψα στην τύχη. Περνούσα από το κέντρο της αρχικής πόλης εκεί και βλέπω κόσμο. Περνάω από δίπλα και ξαφνικά ακούω φωνή με άξαν να λέει διάφορα πράγματα. Ξαφνιάστηκα αλλά και σάστησα ταυτόχρονα. Θυμήθηκα ότι είχα δει κάποια στα options, κάποια επιλογή που λέγει communication προς το talk, αλλά επέθεσα ότι ήταν για το party. Και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πιο fan από ό,τι νόμιζα. Ειδικά αν έχεις διάθεση να τρολάρεις. Ακόμα και τώρα μου λέει μερικές φορές ο γιος μου, ρε πατέρα, σταμάτα να τρολάρεις, παίρνει τη σαμάν πια. Και θα σας πω μερικά παραδείγματα. Βλέπεις ένα παίχτη το οποίο γράφει Nick the Greek. Πας δίπλα του και του λες, τι έγινε ρε Νικολάκη. Πατάει Νικολάκη τη παρεπτόντω. Έχει τον μπάνο φάει τα σκίνα το λύκο που μόλι έφαγε. Φωνάζει. Λίμε ντελ γουφνουμπ, it's mine. Ή με κάθονται αμέριμνη να πορνάω και να φωνάζω μπου. Ειδικά νύχτα σε περιοχή με mobs. Εκεί βέβαια που ήταν το αποκορύφωμα ήταν στο war. Πρώτα, την ώρα τη μάχη πριν που ετοιμαζόμασταν, βάλαμε τον ήχο από το Spartan This is where we hold them κτλ. Κλπ. Για εμψύχωση. Και μετά φωνάζαμε την ώρα τη μάχη. Φοβάμαι ότι θα κλάψουν πολύ ευαισθητούλιδες με αυτό το κομμάτι. Ας περάσουμε τώρα στο χτίσιμο του χαρακτήρα. Δεν έχουμε κλάσεις. Δηλαδή, διαλέγεις το όπλο σου, το βάζεις, το φοράς και ξεκινάς να χρησιμοποιήσεις. Από εκεί και πέρα το εξπάρεις. Το max μπορείς να φτάσεις σε πόντους στο κάθε όπλο είναι 20. Έτσι. Όλα τα όπλα, αν θες, μπορεί να τα εξπάρεις. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσεις σου ένα όπλο και να το σταματήσεις. Αλλά καλό είναι να μείνεις σε κάποια και να τα ανεβάζεις και να αφήσεις τα άλλα για αργότερα. Δεν συμποδίζει κανείς να τα ανεβάσεις μετά. Αυτούς τους πόντους στην αρχή που βάζεις στο κάθε όπλο που τους χρησιμοποιείς, κάποια στιγμή μπορείς να ζητάεις. Στην αρχή δωρεάν και μετά με ένα μικρό κόστος από Azoth. Το οποίο Azoth είναι από το κύριο currency του game. Και χρειάζεσαι πολλές
σημαντικές χρήσεις, όπως τη μεταφορά από πολλές πόλεις, η respect των πόντων στο όπλο, όπως είπαμε, το respect των κύριων χαρακτηριστικών όπως dexterity, strength κλπ. Και για να κάνεις reset κάποια timers όταν θες να μεταφερθείς στο σπίτι ή σε κάποια περιοχή. Επίσης να προσθέσω ότι το Azoth στακάρει στα χίλια, που σημαίνει ότι καλό είναι να το χρησιμοποιείς και να μην πηγαίνεις τράφιν εδώ. Έχει μεγάλη ποικιλία από trade skills, crafting, refining, gathering που χρειάζονται όλα εξπάρισμα. Επίσης ο χάρτης του είναι λεπτομερέστατος και φαίνονται τα invasions, τα οποία θα λύσουμε παρακάτω, πληροφορίες για τα wars, υπάρχουν πληροφορίες για κάποια gathering items με ένα μικρό εικονίδιο, το οποίο θα ήταν καλύτερα να ήταν μεγαλύτερο για να σε βοηθάει, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός του, για να καταλαβαίνεις πώς δείχνεις τον κόσμο. Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα standings των περιοχών. Όσο κάνεις quest στην περιοχή και μαζεύεις, σκοτώνεις, παίρνεις reputation. Ανεβαίνοντας levels στο reputation, διαλέγεις perks από μια τυχαία επιλογή που σου βγάζει, που σε βοηθάνε στη συγκεκριμένη και μόνο περιοχή και ξεκλειδώνεις επίσης την επιλογή για να πάρεις σε σπίτι. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι, θα το αναλύσουμε και αυτό παρακάτω. Μπορείς να φτιάξεις clan, kin, το οποίο λέγεται company, με σήμα, το οποίο έχει και αυτό περιορισμένη σχέδια κατά μία και θα θέλω να μπαίνει custom για ευνόητους λόγους. Το questing χωρίζεται σε τρία μέρη και αυτό με το δικό του σήμα το καθένα. Το πιο σημαντικό που είναι το story quest με το κίτρινο ρόμβο που παίρνεις και τα αντικείμενα που είναι σε 5 διαφορετικά tier. Τα faction quest που τα ξεκινάς από τη στιγμή που διαλέσεις faction στο 10 ή στο 15 level, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, το οποίο έχει και αυτό το δικό του σήμα και χωρίζεται σε δύο επιμέρους είδη, αυτά που είναι με PvP ενεργοποιημένο, επιβάλλεται να είναι ενεργοποιημένο, και αυτά που δεν χρειάζεται το PvP και απλά τα κάνεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Επίσης κερδίζεις πόντους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το faction και χρειάζεται για να ξεκλειδώσεις reward στην αρχή, γιατί χρειάζεται και εκεί το Azoth που λέγαμε πριν, αλλά και να αγοράσεις μερικά από τα καλύτερα αντικείμενα στα level 25, 35, 45 που είναι το click που ξεκλειδώνεις. Και τέλος τα gathering / chilling quest με μπλε σηματάκι που τα παίρνεις από ένα πίνακα στην κάθε πόλη και έχουν σκοπό τη βελτίωση του φρούριου, των crafting spots στην πόλη της περιοχής και είναι και κάποια quest για το, όταν είναι να γίνει siege, το οποίο δεν τα είδα ποτέ σε καμία πόλη. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τα crafting spot αυτά, τα οποία αναβαθμίζονται, δηλαδή στην αρχή πόλη ήμουνα σε tier 3 και δεν μπορούσα να κάνεις tier 4. Έπρεπε να γίνουν κάποια quest για να βαθμιστείς να μπορείς να κάνεις το τελευταίο tier, τα οποία είναι και τα καλύτερα αντικείμενα. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υποβαθμιζόταν όμως αυτά και δεν το έψαξα να σας πω την αλήθεια. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια στο Rift, το MMO, τόσο από το Tree Builder, ακόμα και τώρα θεωρώ κορυφαίο, ήταν τα Rifts, που είχαν έτσι μια ομαδικότητα και ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Τα Rifts λοιπόν αυτά έχουν μεταφερθεί και εδώ με κάτι παρόμοιο, το οποίο λέγονται Invasion, και έχουν πάνω κάτω τον ίδιο σκοπό. Δεν έχουν το ίδιο αντίκτυπο όπως ήταν στο Rift για κάποιο λόγο, δεν το έχω προσδιορίσει ακόμα, αλλά είναι ο ευκολότερος τρόπος για να βγάλεις Faction Tokens. Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει και το κομμάτι του Hazard Cup Game, και μάλιστα το κάνει με ένα απίστευτα τρομερό και λεπτομερές τρόπο. Δεν ξέρω και δεν κατάλαβα αν μπορείς να πάρεις κάθε πόλη σπίτι, αν και με αυτή την εντύπωση με άφησε το game. Και παρόλο που τα teleport κοστίζουν σε Azoth και στην αρχή είναι πολύτιμο, όπως επίσης ο προθετικός χώρος, που ναι μεν μεγάλος, αλλά χρειάζεται και σε κάθε πόλη είναι διαφορετικός, οπότε ακριβά τα teleport και με μεγάλο cooldown, 3 ώρες, έλεος, 2, οπότε
θα ήταν καλύτερα να μπορούσαμε να έχουμε σπίτι σε κάθε περιοχή. Θα δείξει. Ας περάσουμε όμως στη λεπτομέρεια, στο housing. Τρομερά ευέλικτο, μεγάλη ως τεράστια ποικιλία θα έλεγα από αντικείμενα, και κραφταριστά και ντροπαριστά. Θες π.χ. να βάλεις μια καρέκλα, αν έχεις, μάλλον δεν έχεις κούξο όπως το λότρο που σε περιορίζει, το πού και πώς. Εδώ είναι τόσο ελεύθερο που σε αφήνει να βάλεις ακόμα και με την ακρίβεια μοίρας το πού θα τοποθετήσεις και το πού θα κοιτάει το αντικείμενο. Έχεις τεράστια ελευθερία σε αυτό το μέρος, σε αυτό το χώρο. Επίσης έχει επιλογές για κάποια τρόφις, 5 τρόφις με μπαφς όπως λέει στη δεξιά μεριά, αλλά δεν έφτασα ποτέ ούτε να πάρω τρόφι ούτε να δω πως δουλεύει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και επίσης το σπίτι έχει και επιπλέον τσέστ για επιπλέον χώρο που είναι όπως είπαμε. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι του game που είναι το War και Seeds. Έχω βάλει εκτενέστερο βίντεο, πιο μεγάλο, έχω κάνει στην αρχή και έχω βάλει για τον ήχο με την πλάκα που έκανα στα παιδιά και μάλιστα κάποιοι βάλανε και κάποια μουσική μετά στο game και με τους ήχους του game για να τους ακούσετε. Πιστεύω ότι το New World βγήκε περισσότερο σαν PvP game και αυτό μάλιστα το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που είναι κτισμένο όλο το game στο Open PvP και στα κάστρα τα οποία είναι κτισμένα σε κάθε περιοχή ώστε να ελέγχει τη συγκεκριμένη πόλη. Άρα ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια του game και πιστεύω και το πιο σημαντικό είναι το PvP του. Την τελευταία μέρα δοκίμασα και το PvP, παρόλο που το game έχει κάποια performance issues, ειδικά στα frames, για κάποιο λόγο ακόμα και με κάρτες 2070 από ό,τι άκουα και 2080, δεν πήγαινε πάνω από 40-50 frames. Φυσικά αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο PvP και αυτό φαίνεται και στο βίντεο που πέφτουν πάρα πολύ τα frames. Αλλά είχα την εμπειρία να το δοκιμάσω και σε συνδυασμό με το τρολάρισμα που έκανα στο PvP με αυτό που έπαιρνα με τους ήχους. Ήταν μια από τις καλύτερες εμπειρίες και πραγματικά το ευχαριστήθηκα και αυτό το κομμάτι. For glory's sake. For vengeance sake. War. We'll be right back.
Fatality. Σας αφήνω με το αρχικό κλιπ, το οποίο είναι το πρώτο boss που παλεύεις, και με αρκετά θετικές εντυπώσεις από το game, το οποίο με έβαλε σε σκέψεις για αγορά, παρόλο που δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Θα δείξει, θα δοκιμάσουμε και αλφα, μπέτα, και θα ξαναπανέλθουμε.